Τη νομική οδό θα ακολουθήσει η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη μετά τις διαδικτυακές απειλές τις οποίες δέχθηκε με αφορμή το θέμα των μετρήσεων της αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Το θέμα δημοσιοποίησε η ίδια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την τρομάζουν ανάλογες πρακτικές. Το έχω ξαναζήσει και με εν της πράγμασης βίας, πάζοντας την πόρτα του γραφείου μου. Το έχω ξαναζήσει όλο αυτό, δεν είναι τίποτα πρωτότυπο. Απλώς θέλω να το δημοσιοποιώ για να ξέρει και ο κόσμος όλη την πλευρά και όλη την αλήθεια του τι γίνεται. Δεν με φοβίζουν βέβαια οι απειλές. Μπορεί να στέλνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ελευθερία, δημοκρατία έχουμε. Οχλοκρατία όμως δεν έχουμε. Και όπου. Νομικά. Φυσικά και θα κινηθώ νομικά και θα κινηθώ νομικά όχι σε ό,τι μόνο αφορά εμένα, σε ό,τι αφορά και την πόλη. Θεωρώ πως ο καθένας που μπορεί να μιλάει στα πλαίσια της ελευθεροστομίας θα πρέπει τεκμηριωμένα, σωστά και ορθολογικά να διατυπώνει τις απόψεις τους. Αυτού του τύπου απόψεις που συνδέονται με απειλές και με παραπλάνηση της κοινή γνώμης βάσει των τεκμηριωμένων στοιχνίων που καταδεικνύουν ακριβώς αυτό όπως σας λέω, δεν θα μείνουν έτσι. Οι απειλές κατά της κυρίας Κολυνδρίνη αποτέλεσαν την κορύφωση μιας σειράς εξελίξεων μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων της Επιτροπής Πολιτών κατά της ΚΑΦ Σκουπιδιών σχετικά με τρομακτικές όπως χαρακτηρίστηκαν υπερβάσεις στις τιμές των νεωρούμενων σωματιδίων PM2,5 στις 26 Μαρτίου. Σημειωτέων ότι τα στοιχεία από τις επίσημες μετρήσεις των θεσμοθετημένων οργάνων ελέγχου της αέριας ρύπανσης εμφανίζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Σταθμοί οι οποίοι δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αφενός. Εγώ σας καλώ να πάτε να δείτε αν υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί εκεί που φαίνονται ότι υπάρχουν. Κάποιος εξ αυτών φαίνεται ότι υπάρχει μέσα σε ένα εστιατόριο, γιατί η διεύθυνση που έψαξα να βρω ταυτίζεται με ένα εστιατόριο. Το εστιατόριο μετρά ρύπανση περιβάλλοντος για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Την ίδια τη στιγμή που βγαίνουν αυτές οι μετρήσεις, οι υποτιθέμενες μετρήσεις, ανυπόγραφες χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό, χωρίς να ξέρει κανένας ποιος τις υπογράφει, έτσι, αόρατα και μέσα σε μία σκόνη, την ίδια τη στιγμή οι μετρήσεις, τόσο των δύο σταθμών μέτρησης του Υπουργείου, τόσο του Αριστοτελείου που ελέγχει σταθμό μέτρησης στην περιοχή του ΟΛΒ βάσει της ΑΕΠΟ που διέπει το ΟΛΒ, όσο και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Δεν μπορεί όλο το σύστημα να είναι διαπλεκόμενο. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κάνει λόγο για προσπάθεια συγκεκριμένων προσώπων να διατηρηθούν στην επικαιρότητα και να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη, διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και τρομοκρατώντας την κοινή γνώμη εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ένας τρόπος να χτίσουν εντός εισαγωγικών μια πολιτική καριέρα. Θέλω να τους πω με την εμπειρία των 18 χρόνων στην πολιτική πως οι καριέρες δεν στείνονται ούτε πάνω σε ρήπους ούτε πάνω σε λίμματα. Αυτό να αλλάξουν ροπή, να αλλάξουν κατεύθυνση και θα πετύχουν το στόχο τους. Κάποιοι προσπαθούν να σφετεριστούν τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και την πρόσβασή τους συνεχώς στο διαδίκτυο και να πουλήσουν από εκεί ιδέες και θεωρίες οι οποίες προκαλούν πανικό. Δεν θα μείνει έτσι αυτό σε καμία των περιπτώσεων, διότι δυσφημείται η πόλη και διότι συκοφαντείται και προκαλείται ψυχολογική αναστάτωση στους πολίτες.